Εδώ και τώρα είναι αργά, αλλά για τα ζητήματα της παιδείας φαίνεται ότι κανένας δεν κοιμάται. Αν κρίνουμε τουλάχιστον από την ανταπόκριση, ήταν να μην το ξεκινήσουμε το θέμα. Θα πρέπει να το συνεχίσουμε, αν θέλετε, και ως υπόστρωμα οποιασδήποτε άλλη ειδησιογραφία. Στο κάτω-κάτω της γραφής, για να γίνει ένα θέμα εθνικό, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο από τη δική σας την πίεση. Κύριε Παπαδήμο. Τίποτα. Ενιαία εθνική πολιτική σε αυτό το θέμα της εκπαίδευσης και να φροντίσουν οι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι, πρώτοι, να μην ψαλιδίσουν τις ελπίδες της νεολαίας. Οι προτάσεις είναι σίγουρες. Είναι σαφέστατα, συμφωνούν όλοι, αλλά δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με την άποψη που ακούσαμε ότι θα ξαφνικά να γίνουμε καθηγητές πανεπιστημίου. Αυτό είναι απαράδεκτο. Στράτο. Λοιπόν, εγώ δεν έχω να κάνω κάποια συγκεκριμένη πρόταση και ελπίζω να μην βγω και έξω από το θέμα. Λέει ένας ποιητής που αγαπάω πολύ, ήτο προσέτη, δηλαδή ήταν ακόμα εκείνο το άριστο, ήτο ελληνικός. Τιμιωτέρα ιδιότητα στην ανθρωπότητα δεν υπάρχει. Όλα τα άλλα των Θεών. Τι θέλω να πω με αυτό, ότι κάποτε η λέξη να σου πούνε ήσουν ελληνικός σήμαινε κάτι υπέροχο. Ήτανε κάτι, έχουμε χάσει τους ήρωές μας, έχουμε χάσει αυτό το μύθο που μας έκανε καλύτερους σαν ανθρώπους. Δηλαδή αν σκεφτείς την αρχαιότητα, η αρχαία τραγωδία, η κωμωδία, η Ακρόπολη, οι θεοί, οι μύθοι τους, οι ιδανικοί άνθρωποι, οι ιδανικοί ήρωες, η Ιλιάδα, ο Όμηρος, ήταν μέσα στη ζωή τους και τα ζούσανε. Φυσικά είχαν και κίνηση κοινωνίες πολύ άσχημα πράγματα και σκοτώσαν τους Σοκράτη και τα ξέρουμε όλα αυτά. Αλλά γινόντουσαν κάποια πράγματα που ξεπερνούσαν τα όρια μιας κοινωνίας, ενός κράτους και γινόντουσαν, πώς να πω, παρανθρώπινα. Νομίζω ότι τώρα σιγά σιγά πρέπει να ξαναβρούμε κάποια πρότυπα, κάποιους ήρωες, να φτιάξουμε κάποιους ιδανικούς. Έλληνες, ο καθένας στο κεφάλι μας. Δηλαδή, να μην συγκρίνουμε τον εαυτό μας με τους Άγγλους, Γερμανούς, τους Γάλλους, γιατί είναι τελείως διαφορετικές χώρες, τελείως διαφορετική νοοτροπία, τελείως διαφορετικό το κλίμα. Και να συνεχώς να σκεφτόμαστε τον ιδανικό Έλληνα. Δηλαδή, εμείς οι ίδιοι, τι θα μπορούσαμε να γίνουμε και να φτάσουμε. Πέρα από αυτό, είμαστε όλοι πρότυπα. Δηλαδή, εμείς που βγαίνουμε τώρα στην τηλεόραση, με τη συμπεριφορά μας, ο τρόπος που μιλάμε, ο τρόπος που περπατάμε στον δρόμο, πώς αντιμετωπίζουμε τη δουλειά μας, όλα αυτά είμαστε κατά κάποιο τρόπο ένα πρότυπο για εκείνους που μας βλέπουν. Είτε αυτό είναι ένα μικρό κοριτσάκι ή αγοράκι, είτε είναι μια γιαγιά. Δεν έχει καμία σημασία. Συνεπώς, είναι ένα συνεχές ψάξιμο και ξεκινάει για το μικρό παιδάκι από τον πατέρα του και τη μητέρα του, που είναι οι πρώτοι του ήρωες, που είναι οι θεοί. Βλέπει δηλαδή τον κόσμο μέσα από αυτούς και σιγά σιγά πάει στο σχολείο, στην εκκλησία. Είναι πλέον, και έχω διαπιστώσει πολλές φορές πόσο κρίμα είναι, μιλάμε ότι για τον κατακλυσμό του νέου και δεν ξέρουμε ότι για το Δευκαλίνο, για την πύρα. Δηλαδή είναι πολύ σύνθετο το θέμα της παιδείας. Για πολύ γενικότερα και πολύ εθνικότερα, πολύ ακριβώς. Πιο συνολικά και πολύ πιο ηθικά. Ακριβώς. Και διαλεκτικά σαν προσπάθειες. Ακριβώς. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ένας δάσκαλος να υπήρχε και να έπαιρνε όλη την νεολαία και την πήγαινε στην Ακρόπολη και της εξηγούσε τι ήταν η Ακρόπολη. Ένας σοφός άνθρωπος, νομίζω ότι οι Έλληνες θα είχαν κατακτήσει τον κόσμο. Δηλαδή, θα ήταν υπεράνθρωποι. Έχει κανένας καλύτερο κλείσιμο από αυτό? Ας αφήσουμε να το κλείσει ο αγαπητός κύριος Τζόρτζογλου. Γιατί αλλιώτικα θα είναι πολλά πράγματα απογοητευτικά. Απάντηση στον Τζόρτζογλου, μάλλον, ναι. Ότι βεβαίως είμαστε στο γενικότερο κλίμα, γιατί η πάλι με το μυαλό μας ήταν αυτή που δημιούργησε τη φιλοσοφία. Αυτό ακριβώς κάνουμε και τώρα. Απ' την άλλη μεριά, αλίμον όχι σε αυτόν που δεν θέλει να είναι ήρωας, αλλά στο κράτος που έχει ανάγκη ηρώων. Πολύ σοβαρό. Τα πρότυπα που είπες, φοβάμαι ότι μας λείπουν. Κύβδηλα πρότυπα, δεκάδες, τα αγοράζει με ένα καλωστάρικο στα περίπτερα. Γλώσσες επικοινωνίας, χιλιάδες. Το κλικ, Sky, εφημερίδες, εκκλησία, σχολείο, γονείς. Όλοι απαιτούν. Κανείς δεν κατανοεί. Μεγάλο πρόβλημα. Να πω κάτι όμως. Εποχή κρίσης. Να κρατήσω κι εγώ. Ναι. Αφού όλοι τα λέμε αυτά τα πράγματα. Όλοι, από τον τελευταίο Έλληνα μέχρι τον αγράμματο μέχρι και τον καθηγητή πανεπιστημίου, αυτά λέμε. Τι είναι εκείνο που κάνει να μην μπορούμε να τα. Να απαντήσω, αν θέλετε. Ναι. Να ποιητικά, το κακό το ριζικό. Φταίει το κακό το ριζικό. Ο Αριστοτέλης δεν είναι πρακτικός. Αγαπητέ κύριε Ντόβα, εφάνηκε και στη σημερινή μας προσπάθεια δημόσια συζήτηση. Γιατί είπα ότι ήταν απογοητευτικό? Τίποτα άλλο. Και όμως, με τον κύριο Ντόβα θα τα βρούμε. Τελικά. Δεν είναι προσωπικό. Πρέπει να τα βρει με τον κύριο Μπρέστα πρώτα. Δεν είναι προσωπική. Όχι, όχι. Εννοώ, δεν είναι προσωπικό. Εννοώ με τα ΤΕΗ θα τα βρούμε, γιατί πιστεύω ότι τελικά με ψυχραιμία. Μα πρέπει να τα βρούμε για την εκπαίδευση. Βέβαια, θα καθίσουμε γύρω από το τραπέζι. Όσο τα κομματιάζουμε, τόσο θα έχουμε αντιδικίες. Εγώ χαίρομαι που τα συζητάτε. Και χαίρομαι επίσης που όλοι οι Έλληνες άρχισαν να
προσεγγίζουν το πρόβλημα. Να πούμε, επιτρέψετε. Εγώ θα χρησιμοποιήσω ένα συμβολισμό. Υποχρεωτικά ως οικοδέσποινα οφείλω να κλείσω την εκπομπή. Αντί να την κλείσω, εγώ θα αφήσω τον κόσμο να την κλείσει. Λέγοντας το εξής. Συνήθως λέμε πολλά λόγια και πράττουμε πολύ λίγα έργα. Έτσι. Και αυτό υπήρξε, δεν ξέρω, από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, ένα πολύ μεγάλο παράπονο. Και πολλές φορές κρυβόμενοι πίσω από τα λόγια, δεν παράγουμε έργο. Διότι το να καθίσεις και να υποχρεώσεις τον εαυτό σου να συμφωνήσει σε μήνυμα είναι έργο. Και κανένας δεν κάθεται να κουβεντιάσει, αποφασισμένος θα παράγει το έργο να συμφωνήσει για να συνενέσει. Το είδαμε και σε άλλα πράγματα. Να πούμε εμείς λοιπόν για την εκπομπή μας. Κάποτε λέγανε ότι τη νύχτα οι άνθρωποι θέλουν να βλέπουν άλλα πράγματα. Απόψε ασχολήθηκαν με την παιδεία. Και ασχολήθηκαν τόσο, ώστε έτσι και δίκαιο αποχαιρετισμού για το Σαββατοκύριακο. Δείτε τύπο κόσμο για το εδώ και τώρα. Και από εμάς, καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο και προσέξτε τους γερούς γερούς βοριάδες. Βλέπετε το Sky εδώ και τώρα? Ναι, συχνά. Το βλέπω, ναι. Το έχω δει. Καμιά φορά. Το βλέπω. Ναι, το βλέπω. Όταν έκανα ζάπινγκ, κάνα δύο φορές. Το βλέπω. Yeah, κάθε μέρα. Πολύ, ναι, το βλέπω. Σ' αρέσει? Πάρα πολύ, τρελαίνω. Τι είναι αυτό που σας αρέσει περισσότερο στην εκπομπή? Όλα, όλα, την εκπομπή την ωραία. Όλοι.